Με άγνωστες πτυχές της κριτικής ιστορίας στον 20ο αιώνα ξεκίνησε ο φετινός κύκλος ομιλιών του Πανεπιστήμιου στην κοινωνία, στοχεύοντας το άνοιγμα της επιστημονικής γνώσης στο περιβάλλον και το κοινό. Από την Ένωση μέχρι τη Μάχη της Κρήτης, μια περίοδο που κατά κανόνα έχει μείνει στο περιθώριο της ιστορικής έρευνας. Πώς βίωσε τον εθνικό διχασμό, πώς οργανώνει τη συλλογική δράση, πώς αναπτύσσεται το τοπικό κίνημα της αριστεράς, το κίνημα των παλαιών πολεμιστών που είναι πολύ ενεργό στην Κρήτη παρότι αυτό δεν είναι γνωστό, το κίνημα των Χανίων του 1938 που επίσης είναι κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, που ουσιαστικά πρόκειται για μια ένοπλη εξέγερση που είναι και η μοναδική ενάντια στη δικτατορία του Μεταξά πανελλαδικά. Συζητήθηκε παράλληλα η ένοπλη κινητοποίηση των κριτικών από την Επανάσταση του 1821 έως την Ένωση και από τους Βαλκανικούς πολέμους έως την περίοδο της γερμανικής κατοχής, με τους επιστήμονες να λαμβάνουν ανατροφοδότηση πάνω στις ερευνές τους από το κοινό. Βρήκα κάποια, αν θέλετε, κάποια κοινά σημεία στον τρόπο ένοπλης κινητοποίησης των κριτικών, σε επαναστάσεις, σε εξεγέρσεις που ξεκινάμε το 1821, πιάνουν όλο τον 19ο αιώνα μέχρι την κριτική πολιτεία, ας το πούμε έτσι. Συνεχίζονται και μετά με το κίνημα του Θεερίσου, στο Μακεδονικό αγώνα, δηλαδή έχουμε ένοπλη δράση κριτικών και εκτός Κρήτης. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο καταλήγει στην μάχη της Κρήτης και στον τρόπο, στη μορφή της αντίστασης. Η άγνωση της πτυχής κριτικής ιστορίας στον 20ο αιώνα ουσιαστικά απόψε με μια μικρή συζήτηση με 2-5 λεπτές μόνο εισηγήσεις θα προσπαθήσει να υφάνει περισσότερο από την Ένωση Κρήτης και μετά και κυρίως από το 20 και μετά φτάνοντας στο 40 και φυσικά στα ταραγμένα χρόνια που οδήγησαν στον εμφύλιο. Και από τους δύο μια συζήτηση που φιλοδοξούμε περισσότερο με τις δικές σας ερωτήσεις να πάει μπροστά. Ο κύκλος ομιλιών για το ευρύ κοινό το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα ενταγμένα στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών Εργαστήριά της, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και το Δήμο Ρεθύμνης.